απόψε πώς θα κοιμηθώ. Πρώτη φορά δεν είσαι εδώ. Και φύγε μακριά του. Μη σκοτίζεσαι για μας. Πάρε το παιδί και φευγάτε. Τ' άκουσες, φευγάτε. Θα κοιτάξω να σε στείλω κι άλλα. Εσύ θα χρειάζεσαι πιο πολύ από εμάς τώρα. Έχω κι άλλα, θεία. Κράτα τα. Κράτα τα και κοίταξε να βρεις το παιδί μας. Άνοιξε γάμο το κερατό μου. Πού είναι η Μαρία? Λέγε που είναι η Μαρία και μου πείτε δεν ξέρετε. Θα γίνει εδώ μέσα χάμος. Λέγε που είναι. Δεν ξέρω που είναι. Δεν ξέρεις? Όχι. Κι αν μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε, πολύ καλά έκανε. Να γλιτώσει μια και καλή από σένα. Άντε στα τσακίδια τώρα. Πήραν το παιδί μου, Παύλη. Και δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω πού είναι. Πού είναι. Για να βρει το παιδί, πού πήγε να το βρει? Πού πήγε να το βρει? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Πήγε να βρει. Πήγε να βρει αυτόν. Της είπα μην τον ανακατεύεις, της το είπα. Εγώ προτείνω να πάει ο Χρήστος επάνω με ένα σκητσογράφο, μήπως μπορέσουμε και εξασφαλίσουμε ένα σκίτσο από τις περιγραφές. Αν δεν μπορείς να με βοηθήσεις, πες το ξεκάθαρα για να δω και εγώ τι θα κάνω. Εγώ δεν είπα αυτό! Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρω την κόρη σου. Σου δίνω το λόγο μου. Αλλά υπάρχει και μία πιθανότητα να μην τα καταφέρω. Και για αυτή τη μία πιθανότητα θέλω να είσαι προετοιμασμένη. Τι μου λες τώρα? Την αλήθεια! Πώς μπορεί μια μάνα να είναι προετοιμασμένη να χάσει το παιδί της? Νόμιζες δεν θα σε έβρισκα, έτσι? Σου είπα να μην τον ανακατέψεις και εσύ τι έκανες. Με γράψεις κανονικά, το έσκασες και ήρθες να τον βρεις. Συνέβη κάτι. Σου ποια είσαι? Μένω δίπλα και... Ωραία, και τι θες τώρα? Μαρία, είσαι καλά? Μια χαρά είναι, άντε καλά. Ας είναι ήσυχη. Σκάσε. Ο άντρας μου είναι, εντάξει. Το κατάλαβες, ο άντρας δεν σημαίνει. Έλα, δρόμο τώρα, αντέ! Ακόμα δεν ήρθες στην Αθήνα να μου κάνεις και φιλίες. Ήρθα να βρω το παιδί, Αργυρί. Ήρθες να βρεις το παιδί? Και τι κάνεις εδώ μέσα? Όποιος ψάχνει το παιδί του δεν ξέρω κοιμάται. Δεν ξέρω κοιμάμαι. Ήρθα στον Παύλο για να με βοηθήσει. Και για να μην είμαι μόνη μου σε κανένα ξενοδοχείο, μου είπε να μείνω εδώ. Να σου αστράψω καμία, να σου πω εγώ για πλέον με περάσεις μόρι και με δουλεύεις έτσι. Δεν σε δουλεύω. Την αλήθεια σου λέω, Αργύρη. Σκατά αλήθεια μου λες, τον κόμενο έρθες να βρεις, όχι το παιδί. Είσαι άρρωστος. Μια χαρά είμαι εγώ και τώρα τσακίσου να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν πάω πουθενά. Προχωρά, θα σε πάρω από εδώ μέσα ακόμα και πεθαμένη, το κατάλαβες? Μαρία, άφησέ τη. Έλα, ερω, τι έγινε? Πού είσαι? Μόλις έφυγα, τι έγινε? Ήρθε ο άντρας της Μαρίας και την πήρε από εδώ. Έκανε φασαρία. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μην κάνεις τίποτα, έρχομαι αμέσως. Άφησέ με! Άχι το διάλογο, θα μου πεις, άφησέ με, προχώρα.
Αφήσε με, σου λέω! Τώρα γάμω τη ζωή μου, γάμω σήμερα! Τι συμβαίνει εδώ? Τι έγινε, ήρθα να πάρω τη γυναίκα μου, υπάρχει πρόβλημα? Όχι. Αν θέλει να έρθει μαζί σου. Αργύριε, φύγε, σε παρακαλώ. Σκάσε και προχώρα. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλει. Αντέχει, σου μαλάκα. Αργύριε! Σου είπε να φύγει, κάντο. Και εσύ ποιο είσαι που θα μου πει θα κάνω? Μην το παρατραβάς, δεν σε συμφέρει. Άντερε, μα απειλεί κιόλα επειδή σε μπάτσου, νομίζω ότι μπορεί να απειλεί. Δεν σε απειλώ, σου ζητάω να φύγει. Και εγώ σε γράφω κανονικά. Αργύριε, σε παρακαλώ. Δεν μ' ακού έτσι. Ρε, α το διάλο σου λένε. Αφού το θε έτσι. Συλλαμβάνεσαι για αντίσταση κατά τη αρχή. Στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο! Δεν μπορεί να με συλλάβεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Εντάξει, με χτύπησες μπροστά σε μάρτυρες. Ξέρεις τι σημαίνει να χτυπήσεις μπάτσο? Αν σου κάνω μήνες θα στρέχω για όλη τη ζωή. Έχουμε να πούμε δύο κουβεντούλες δύο μας, ε. Δεν έχω να πω τίποτα. Έχεις. Δεν έχω. Πρώτα θα σου πω εγώ όμως. Κάτσε κάτω, ρε! Η Μαρία ήρθε να ζητήσει τη βοήθειά μου για την εξαφάνιση της κόρης σας. Το έκανε κρυφά από σένα γιατί δεν την άφησες να επικοινωνήσει μαζί μου όταν ήθελε. Δεν είχε καμία δουλειά να σε ανακατέψει. Καμία! Ναι, αλλά εκείνη έχει αντίθετη γνώμη. Οπότε η δική σου μας περισσεύει. Κάτσε! Μου είπε ότι υποψιάζεται για την απαγωγή δύο τύπους που μίλησες μαζί τους. Θέλω να μου πεις ότι ξέρεις για αυτούς. Έλα, Μαρία. Δεν είναι πολύ δυνατά. Σε ευχαριστώ. Το ξέρω ότι θα με ψάχνει. Αλλά να φτάσει μέχρι εδώ, πού να το φανταστώ. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να έρθω. Δεν φταίσαι εσύ, Μαρία. Ήσουν απελπισμένη και ζητούσες βοήθεια. Ο Παύλος μου είπε τι έγινε με το παιδί σου. Αυτό που σου συνέβη, Μαρία, είναι τρομερό και ο άντρας σου έπρεπε να το καταλάβει και να σταθεί στο πλευρό σου. Όχι να σου φερθεί έτσι. Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό τα λες αυτά. Και γιατί είσαι μαζί του? Στην αρχή δεν ήταν έτσι. Μου φερότανε καλά. Ζήλευε, αλλά μου φερότανε καλά. Μετά άρχισε να πίνει, να παίζει χαρτιά και όλο ξεσπούσε πάνω μου. Και στο παιδί. Το παιδί είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε, το ίδιο του έκανε. Αλλά εγώ δεν με ένοιαζε. Είχα την ελπίδα μου και ήταν όλα καλά. Θα τη βρεις, Μαρία. Ο Παύλος θα κάνει τα πάντα. Άμα του μπει κάτι στο μυαλό, δεν το βγάζει με τίποτα. Αν δεν τη βρω, αν δεν τη βρω. Κάνει κουράγιο. Δεν έχω παιδιά, αλλά σε καταλαβαίνω. Να δούμε τι κατάλαβα. Πήγες βόλτα στο μεγάλο χωριό με την κόρη σου. Εκεί βρήκες αυτό τον τάκι που σου είχε υποσχεθεί θα σου βρει δουλειά. Μαζί του ήταν και ένας άλλος που δεν ξέρεις το όνομά του. Αυτό δεν είπα. Και πώς γίνεται να μην ξέρεις το όνομά του? Ο φίλος σου ο Τάκης δεν σας σύστησε? Δεν πήγα και για συστάσεις, για δουλειά πήγα. Το ρώτησα, ξέρω εγώ αν έχει βρει κάτι να, πούμε, να δουλέψω. Μου είπε όχι, έφυγα. Τι με νοιάζει εμένα ποιο ήταν ο άλλος? Δεν είχε κανένα σημάδι στο πρόσωπό του αυτός ο άλλος? Ξέρω, δεν πρόσεξα κιόλα. Α, δεν πρόσεξε! Δεν πρόσεξε αν είχε κοντζάμ σημάδι ένας άνθρωπος που καθόταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του? Τι να προσέξω, μωρό, τι με νοιάζει εμένα? Εγώ κατά δικά μου και εγώ ήμουν και πήγα για δουλειά. Τράβαγα κανένα ζόρι με τη μούρη του άλλου, δηλαδή να πούμε. Και την άλλη μέρα σου πήραν το παιδί και εσύ δεν είδες ποιοι ήταν? Κάντε πάλι. Ναι, ρε, δεν είδα ποιοι ήταν. Ήρθαν από πίσω μου, χτυπήσαν το κεφάλι μου, έπεσα κάτω, ζαλίστηκα. Πώς να καταλάβω τι μου γίνεται? Πήραν το παιδί μου και φύγανε. Πόσες φορές τα λέμε δηλαδή? Δεν έμεινες ανέστητος όμως, ε.
Έβλεπες τι γινόταν. Βέβαια έβλεπα. Έβλεπα το παιδί μου που τον τραβάγανε. Άκουγα τη φωνή του να ζητάει βοήθεια και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Προσπάθησα να σηκωθώ να κάνω κάτι, να βοηθήσω. Με ξαναχτυπήσανε, έπεσα κάτω, έχασα τον κόσμο. Πώς το λένε. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και αυτός που σου τράβαγε το παιδί δεν είδες πως ήταν. Ήταν κοντός, χοντρός, ψηλός, αδύνατος, φαλακρός με μαλλιά, δεν είδες. Ρε άνθρωπε, δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Όχι! Σου λέω δεν με χτυπήσατε στο κεφάλι μου, έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα, δεν μπορούσα να βοηθήσω, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Έμεινα μέσα στη βροχή όταν ξύπνησα, είχαν φύγει. Το μόνο πράγμα που θυμάμαι και ακούω ακόμα είναι η φωνή του παιδιού μου στο κεφάλι μου. Αυτή τη φωνή έχω ακόμα χωμένη εδώ μέσα. Έλα. Ωραίο είναι εσύ το χωριό σου. Δεν φτιάχνεις τον πατρικό σου να ερχόμαστε εδώ πέρα να αράζουμε. Μια από εβδομάδα. Τι γίνεται εκεί πέρα, έμαθες τίποτα για αυτόν τον τάχη? Καλός λέει ήταν. Ήθελε να τους βοηθήσει, αλλά τελικά δεν έκατσε η δουλειά που ήθελε να στήσει και έφυγε. Κανείς όμως δεν ξέρει επίθετο και τηλέφωνο. Το μόνο που είδαν είναι ότι οδηγούσε ένα τζιπ. Ο άλλος με το σημάδι? Αυτό δεν τον είδε κανείς. Πήγα και στο διπλανό χωριό, αλλά ο καφετζής δεν τον θυμόταν. Θα ρωτήσω κι άλλους. Α, Παύλο. Ρώτησα και για τον άντρα της δική σου. Δεν είναι εδώ. Αλλά κανείς δεν ξέρει που πήγε. Εδώ είναι. Ήρθε να τη βρει. Και, μίλησες? Μέσα τον έχω. Κλαίει και χτυπιόνται για το παιδί. Αλλά μου τα λέει μπερδεμένα. Δεν είδε, δεν ξέρει, δεν άκουσε, δεν θυμάται. Εδώ πάντως δεν λένε και τα καλύτερα για αυτόν. Πίνει, παίζει, χρωστάει σε όλο τον κόσμο. Και είχε και διάφορα σωμού του με αυτό το ντάκι. Κατάλαβα. Κοίταξε να μάθεις όσα περισσότερα μπορείς. Οκ. Τα λέμε αύριο από κοντά. Έλα, γεια. Μπορώ να φύγω τώρα? Ε? Λέω μπορώ να φύγω ή θα με κλείσεις στη φυλακή? Είπες ότι δεν ξέρεις ποιοι σε χτύπησαν. Άντε ξαναμανά τα ίδια. Πώς ξέρεις ότι δεν ήταν ο Αθηναίος κι άλλος με το σημάδι? Τι θα πει αυτό τώρα? Αυτό που σε ρώτησα. Πώς είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν αυτή? Δεν είμαι. Πώς δεν είσαι? Η Μαρία μου πότε είσαι? Όταν σου είπε ότι αυτοί φταίνε, εσύ της είπες ότι δεν έχουν καμία σχέση. Πώς το ξέρεις? Τι να ξέρω, μωρί, τίποτα δεν ξέρω. Απλώς το φαντάστηκα. Εμένα βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος στον δρόμο να μου βρει δουλειά. Αυτός ο Τάκης. Δεν τον είχα ικανό να. Όταν σου παίρνουν το παιδί, όλοι είναι ικανοί για να. Εσύ όμως δεν το βλέπεις έτσι. Υποστηρίζεις έναν άνθρωπο με τον οποίο είχες 5 κουβέντες όλες και λες μέχρι τώρα. Παράξενο δεν είναι? Τι υποστηρίζω, μωρό, ποιον υποστηρίζω? Εντάξει, μπορεί να ήταν αυτός και να μου την έφερε. Πού θες να ξέρω εγώ τι γίνεται? Αν ήταν αυτή, δεν θα τους αναγνώριζες. Έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, όσο ζαλισμένος και να είσαι, τον αναγνωρίζεις. Πού το πας? Εγώ πουθενά δεν το πάω. Εσύ μου τα μπερδεύεις. Όχι, εγώ δεν μπερδεύω τίποτα. Εσύ πάνε να με στριμώξεις, πάνε να τα ρίξεις απάνω μου, έτσι. Ας το κατάλαβα τι γίνεται. Η Μαρία σε έχει βάλει να με στριμώξετε, να με ξεφορτωθείτε. Τι να ρίξω απάνω? Έχεις κάνει κάτι? Ξέρεις πολύ καλά τι λέω, αλλά δεν πρόκειται να σας περάσει, το κατάλαβες? Γιατί ένα πράγμα ξέρω πολύ καλά εγώ και δεν το φωνάζω. Το παιδί μου το αγαπούσα και το αγαπάω. Γι' αυτό αϊ παράτα με, έτσι. Για που το βάλες τώρα? Για όπου γουστάρω. Θες να με κλείσεις τώρα μέσα, κλείσε με. Αλλά εγώ το παιδί μου το αγαπάω. Μόνο εγώ ξέρω και κανείς άλλος πόσο το αγαπάω. Τότε δεν έχεις να φοβάσεις τίποτα. Τράβα στο χωριό σου και άσε μας εμάς να το βρούμε. Και μείνε μακριά από τη Μαρία.
Αγγελέντα. Το όνομά μου. Αλλά μπορείς να με φωνάζεις Τζένι. Σε ρώτησα εγώ πώς σε λένε. Έτσι το είπα. Μήπως χρειαστεί να με φωνάξεις. Από μένα. Εγώ ένα πράγμα θέλω από σένα, να μην με ζαλίζεις, εντάξει. Ρεγκού. Σε θότ κλιέντη. Ήρθες. Δεν σ' άκουσα που μπήκες. Είχες κλειστεί την πόρτα και νόμιζα ότι κοιμόσουν. Τι έγινε με τον Αργύρη? Τον πήγα στο τμήμα. Κάτσε. Το ρώτησα για αυτό τον Τάκη και τον άλλον. Και τι, είπε ότι δεν το πήραν αυτοί το παιδί, ε? Στην αρχή. Μετά τα μάσησε. Δεν ξέρει ακριβώς, δεν θυμάται ποιος τον χτύπησε. Δεν έχει ιδέα για τον άλλον με το σημάδι στο πρόσωπο. Απέφευγε να μου απαντήσει. Τι, εννοείς ότι έκρυβε πράγματα? Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, του είπα να γυρίσει στο χωριό και να σταματήσει να σε ενοχλεί. Αυτό αποκλείεται να το κάνει. Τώρα που χάσαμε και το παιδί, είναι η ευκαιρία του να με έχει όλη δική του. Αυτό ήθελε πάντα. Αλλά εγώ τώρα δεν φοβάμαι. Θα ψάξω να βρω το παιδί και ας με σκοτώσει. Τι κάθομαι και σου λέω τώρα, σου μιλάω για αυτόν, σε σένα... Που με ξέχασες για να τον παντρευτείς. Δεν σε ξέχασα. Εσύ έφυγες για την Αθήνα για να σπουδάσεις. Θα γύριζα, σου είχα πει. Σε περίμενα. Ο πατέρας μου επέμενε για τον Αργύρη. Με περιτριγύριζε για τα μάτια του κόσμου, ξέρεις πως είναι τώρα στο χωριό. Μετά αρρώστησε, παραλίγο να πεθάνει. Και ο Αργύρης μου στάθηκε. Αν με είχες ειδοποιήσει, θα γυρνούσα στο χωριό. Θα τα έβρισκα εγώ με τον πατέρα σου. Εκείνος με αγαπούσε. Κι εγώ σ' αγαπούσα. Και δεν ήθελα να σου φορτώσω τα δικά μου. Δεν ήθελα να χαλάσεις τη ζωή σου για μένα. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα να τα λέμε τώρα αυτά. Για μένα έχει. Να ρωτιόμουν τόσα χρόνια. Δεν έπρεπε να έχω κι εγώ μια απάντηση. Κι εγώ τόσα χρόνια ευχόμουν να... κάπου να σε συναντήσω για να στα εξηγήσω όλα. Αλλά... Πώς είπαμε, φέρε ένα διπλό ακόμα. Ήπιες πολύ, το ξέρεις. Και εσύ τη ζόρι τραβάς. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνουμε. Φυτρώνω εκεί που δεν με σπέρνουν. Φέρε άλλο, ναι. Κλείνουμε. Πήγαινε να το πιεις αλλού. Έχεις ρέστα.
είσαι καλά. Άσχημο όνειρο. Ησύχασε τώρα. Πάει, πέρασε. Τι βλέπω συνέχεια στον ύπνο μου. Από τη μέρα που... Βλέπω ότι είμαστε μαζί, αγκαλιασμένες. Της χαϊδεύω τα μαλλιά. Και ξαφνικά... χάνεται. Και μένω με άδεια χέρια. Πώς μπόρεσα να το κάνω αυτό? Πώς άφησα να μου την πάρουν? Πώς? Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Μπορούσα να την προστατεύσω. Και της το είχα πει. Της έλεγα, μη φοβάσαι τίποτα όσο είμαστε μαζί. Θα σε προστατεύω πάντα. Και δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Δεν φταίσαι εσύ. Μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Δεν μπορούσες να ξέρεις τι θα συμβεί. Μ' ακούς. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι δυνατή τώρα για να με βοηθήσεις να τη βρούμε. Ναι. Θα αφήσω την πόρτα σου ανοιχτή. Αν χρειαστείς κάτι, φώναξέ μου. Αυτός είναι. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτών που τον είδαν. Σου θυμίζει τίποτα? Το έδωσα και ο συναδέλφος πάνω στα Γιάννα. Αν το δουν εκεί γύρω θα μας ειδοποιήσουν. Όχι, όχι, εμείς πρέπει να τον βρούμε. Έβαλα τα παιδιά να ψάξουν στο κομπιούτερ και να τσεκάρουν όσους έχουμε με το όνομα Τάκης. Αν είναι στα αρχεία θα βρεθεί. Δεν μπορώ να περιμένω. Άλλο τρόπο πρέπει να βρούμε, άλλο τρόπο. Θα δούμε. Έβγαλες καμιά άκρη με τον άντρα της Μαρίας? Όχι. Του είπα να μείνει μακριά. Σκέφτεσαι μήπως έχει κάποια σχέση με την εξαφάνιση? Τίποτα δεν σκέφτομαι. Πάμε πρώτο στεριού. Να δούμε πως έχει κανένα νέο. Άνοιξε, θέλω να σου μιλήσω. Σε παρακαλώ, δεν θα σε πειράξω. Άνοιξε. Μαρία! Φύγε! Άνοιξε μου, σε παρακαλώ. Στορκίζομαι, σου είπα, δεν θα σε πειράξω. Έλα, άνοιξε μου να σου μιλήσω. Άνοιξε, ρε Μαρία! Μαρία! Δεν έχουμε τίποτα να πούμε! Έχω να σου πω εγώ. Από την ημέρα που έφυγες, δεν είμαι καλά. Έχω σαλτάρι, δεν ξέρω τι να κάνω. Άνοιξε μου, σε παρακαλώ. Άνοιξε μου. Ρε Μαρία!
Γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε Αργύρη? Γιατί δεν με αφήνεις την ησυχία μου? Θα σε αφήσω. Θα σε αφήσω, θα φύγω. Αλλά θέλω πρώτα να μ' ακούσεις. Άκουσε με λίγο. Εγώ δεν γυρίζω πίσω μαζί σου. Σκότωσέ με αν θες. Αλλά δεν γυρίζω πίσω αν δεν βρω το παιδί μου. Δεν θα το βρεις εδώ. Δεν θα το βρεις εδώ. Δεν λέω στην Αθήνα, ενώ εδώ με τον Μπάτσο. Είναι σκάρτος, Μαρία, σε κοροϊδεύει. Ξέρεις τι πάει να κάνει. Θέλει να με ξεφορτωθεί για να είναι μαζί σου, να με εκδικηθεί που σε παντρεύτηκα. Γι' αυτό θέλω να τα ρίξω όλα πάνω μου. Τι λες, τι να ρίξει πάνω σου? Για το παιδί που χάθηκε, μου λέει ότι φταίω εγώ. Κατάλαβες τι πάει να κάνει, πάει να μου στήσει παγίδα. Να με κλείσει μέσα. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο Παύλος δεν θα έκανε ποτέ τέτοιο πράγμα. Σιγά μην δεν το κάνει. Σου λέω μην τον περιμένεις, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, είναι όλα παραμύθια. Για να μην σου πω ότι μπορεί να ξέρει που είναι η ελπίδα και δεν λέει κουβέντα. Τι λες, αφού μου είπε ότι θα με βοηθήσει. Θα ψάξει να τους βρει, θα βρει και τον Αθηναίο και θα... Τι γελάς? Μα είναι να μην γελάω, αφού σε χαζεί. Αν τον βρουν τον Αθηναίο, ξέρεις τι θα κάνουν. Θα τον βάλουν να πει αυτά που θέλουν αυτοί. Και τότε τελείωσα εγώ, με μπουζουριάσανε, κανείς δεν μπορεί να με γλιτώσει. Το ξέρω ότι σου έχω φερθεί άσχημα. Νομίζεις ότι το καταλαβαίνω και σε σένα και στο παιδί, το ξέρω, αλλά σ' αγαπάω. Μαρία, σ' αγαπάω πραγματικά και το παιδί. Τώρα κατάλαβα πως το αγαπάω. Τα έχω κάνει σκατά, νομίζεις, δεν το ξέρω, αλλά με έχει πιάσει απελπισία, δεν ξέρω τι να κάνω. Μην τους αφήσεις να με κλείσουν μέσα. Πάμε να φύγουμε από εδώ, να βρούμε μόνοι μας το παιδί. Σου λέω, θα κινήσω εκεί και ουρανό, θα κάνω όλα ίσωμα, αλλά θα το βρω, στορκίσω με, πιστέψε με μια φορά. Δεν με πιστεύεις, πιστεύεις αυτό? Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω τίποτα πια. Δεν ήθελα πραγματικά, σου λέω τώρα, δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω. Δεν θέλω να σε στενοχωρώ. Αλλά σε ποιον να πάω? Δεν έχω άλλο στον κόσμο, μόνο εσένα έχω. Αν δεν με πιστέψεις, εσύ που είσαι γυναίκα μου, ποιος θα με πιστέψει? Εντάξει, φεύγω. Θα φύγω. Θα σε αφήσω όμως να τα σκεφτείς και θα σε περιμένω σε ένα ξενοδοχείο αυτό που είναι εδώ δίπλα. Θα σε περιμένω εκεί. Μην τον αφήσεις να μου το κάνει. Αν νοιάζεσαι, έστω για μια στάλα. Μια στάλα για μένα. Μην τον αφήσεις. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις δει ποτέ? Είμαι σίγουρος. Δεν το είδα ποτέ. Δεν το ξέρει. Στο πάρκινγκ που δουλεύεις, δεν το έχεις δει ποτέ? Δεν το είδα. Δεν το είδες. Ποτέ. Είσαι σίγουρος, έτσι? Είμαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος, ρε! Είσαι σίγουρος! Μίλα, ρε, άμα μπορείς να μετά θα σε τάψω σε τάλιο! Μίλα! Έλα. Κατάλαβε τι θα πάει, αν έχει πει ψέματα, έτσι! Το κατάλαβες! Το κατάλαβες. Έλα, μπορεί να φύγουμε τώρα. Έλα. Γιώργο! Κάτω. Ουφ! Τι έγινε, ρε? Υποτίθεται εσύ είσαι ο ψύχραιμος και εγώ είμαι ο θερμοκέφαλος. Αν πάρεις και το ρόλο τώρα. Εδώ είμαστε ακόμα στο μηδέν και εσύ κάνεις πλακίτσα, έτσι? Νομίζω ότι δεν είστε μέσα. Είπα να πάω μια βόλτα και σκέφτηκα μήπως θέλετε να έρθείτε. Ο Παύλος δεν έχει έρθει ακόμα.
Μήπως θέλεις να έρθεις εσύ? Όχι, όχι. Μαρία, καταλαβαίνω. Μπορεί να μην έχεις διάθεση, αλλά αυτό θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Όχι, άσε, δεν έχω όρεξη. Δεν θα το σηκώσεις? Μπορεί να είναι ο Παύλος. Μπορείς να το σηκώσεις εσύ. Και πες ότι ξάπλωσα. Παρακαλώ. Ήρω εσύ είσαι. Ναι, ήρθα να κάνω παρέα στη Μαρία. Και τώρα ετοιμαζόμουν να φύγω. Η Μαρία ήταν κουρασμένη και ξάπλωσε. Και πώς είναι τώρα? Καλά είναι. Της είπα να πάω μια βόλτα, αλλά δεν είχε διάθεση. Εντάξει. Έρχομαι κι εγώ σε λίγο. Okay. Συγγνώμη που δεν μπαίνω. Δεν μπορούσα να το σηκώσω. Δεν είμαι καλά σήμερα. Μου είπε ότι έρχεται σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Για έλα μέσα. Δεν πιστεύω να κάνεις πάλι καμιά λαδιά. Όχι, όχι. Ήρθα να πω ευχαριστώ. Η κοπέλα η Ρο βρίσκει εμένα δουλειά. Είναι καλή και θέλω να πω ευχαριστώ που είπες εσύ εμένα να πάω εκεί. Δεν θέλω ευχαριστώ. Να μην ξανακάνεις καμιά βλακεία θέλω. Όχι, η δουλειά είναι καλή. Όχι, φασαρίες. Έτσι, μπράβο. Να πάω τώρα. Άντε, στο καλό. Και ό,τι είπαμε, έτσι. Τι τρέχει, τον ξέρεις? Πώς τον λένε? Τάκη. Δεν ξέρω άλλο όνομα. Και πού το ξέρεις εσύ? Δούλευα σε πάρκινγκ παλιά. Σε μπαρ. Έφερνε αυτοκίνητο. Τζιπ. Έδινε με ένα λεφτά, φυλάω αυτοκίνητο και έπινε σε μπαρ. Σε ποιο μπαρ? Παραλία. Sunrise. Live show, γυναίκες. Και εσύ τι άλλο ξέρεις γι' αυτό? Ξέρεις τι δουλειά κάνει, που μένει? Μόνο σε μπαρ του έλειπα. Μήπως τον έχεις δει καμιά φορά να έρχεται με ένα σημάδι στο πρόσωπο ξένο? Έρχονταν μόνο. Ποτέ παρέα. Μόνο κάτι γυναίκες. Εντάξει. Ευχαριστώ για όλα. Ηλίρ. Θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Απόψε. Ό,τι θέλει το στρατηγό. Καλημέρα. Γεια. Τι είναι αυτό? Τα ρέστα που δεν πήρες εχθές. Φέρε τα σου ουίσκι. Μάλιστα. Πώς πάει η έρευνα? Αν είμαι τυχερός απόψε, μπορεί να βρω τον έναν. Ωραία. Ξέρεις ποιος βοήθησε? Ποιος? Ο Αλβανός που σου στείλα, κάτω είναι. Είδες. Αν είσαι καλός άνθρωπος, αμείβεσαι. Ναι, βοηθάει ο συνέτερος. Να σε ρωτήσω, μαλώσατε με τη Μαρία? Όχι, γιατί? Δεν ξέρω, μου φάνηκε κάπως, σαν να τα έχει μαζί σου. Δεν τη ρώτησες? Τώρα δεν ήθελα να φανώ και αδιάκριτη. Καλά, τα λέμε. Παύλο, να προσέχεις απόψε. Στην υγειά σας. Φέρω και μια φωτιά. Βεβαίως. Κερασμένο. Τι έγινε, δεν πήρε ο Παύλος? Τώρα έρχεται, πήγε πάνω για λίγο.
κάνεις? Έχω καλά νέα. Βρήκαμε που συχνάζει αυτός ο Τάκης. Να τον πιάσετε, να τον συλλάβετε. Αυτός θα ξέρει που την έχουνε. Θα έρθω κι εγώ μαζί. Όχι. Θα τον παρακολουθήσουμε πρώτα. Γιατί ρε Παύλο να χάσουμε τόσο χρόνο? Πρέπει να μιλήσει, να ομολογήσει. Δεν θα πει τίποτα. Τώρα είναι υποψίαστος. Μπορεί και να μας οδηγήσει μόνο στο εκεί που θέλουμε. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ξέρω τι σου λέω. Ξέρεις. Ε. Γιατί με κοιτάς έτσι? Θέλεις τα αλήθεια να με βοηθήσεις, Παύλο, ή έχεις άλλο σκοπό? Τι άλλο σκοπό? Να ρίξεις το φταίξιμο στον Αργύρη. Να τον εκδικηθείς επειδή με παντρεύτηκε. Τι είναι αυτά που λες, είσαι με τα καλά σου? Εκείνος τα από αυτά? Ναι, μου είπε τι έγινε. Ότι τον κατηγόρησες. Δεν κατηγορώ κανέναν. Σου είπα ότι μου τα μπέρδευες, το είπα και χθες. Και τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος ήταν χτυπημένος, μπορεί να μην μπορούσε να θυμηθεί. Έπεφτε σε αντιφάσεις, Μαρία. Ο συνάδελφος μου ανέφερε ότι πάνω στο χωριό είπαν ότι είχε πολλά παρεδώσεις μαζί του. Τα συνδύασα με αυτά που μου είπες. Και είπες να τα ρίξεις πάνω του. Δεν τα ρίχνω σε κανέναν. Προσπαθώ να δω όλες τις πιθανές εκδοχές. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι φταίει ο Αργύρης? Όχι, φταίω εγώ! Καταλαβαίνω ότι είσαι ταραγμένη από αυτά που σου είπε. Όμως είναι η τελευταία του προσπάθεια να σε πάρει μαζί του, δεν το βλέπεις? Δεν με νοιάζει τι κάνει αυτός. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρη ότι εσύ θα με βοηθήσεις. Αλλιώς να το ξέρω, να φύγω να πάω να ψάξω μόνη μου. Σου είπα ότι αυτούς που πήραν την κόρη σου θα τους βρω, ο κόσμος θα γυρίσει ανάποδα. Μπορεί να έχουμε καιρό να ειδωθούμε. Αλλά κάποτε με ήξερες. Καλά. Αυτό που λέω το κάνω. Το ξέρεις. Πρέπει να φύγω. Αν θες να φύγεις, μπορείς να το κάνεις. Εγώ θα συνεχίσω να ψάχνω για την κόρη σου και μόνος μου. Πού σε φεράλανε? Το παρακαλώ, δεν στο έχουν μάθει στο σχολείο? Τώρα τι θες, κουβέντες να? Μαζί σου όχι. Στην έσπασε που ζούξε η κλόπιδα, έτσι? Μου την έσπασε που είσαι, πώς το λέτε εδώ, η πάει του κουέρ. Και με τι στέκας. Και καλύτερα να πας να τα πιεις κάπου αλλού. Όμως να μ' άρεσε εδώ. Άντε, φέρε τώρα άλλο ένα. Τσιλουτέ μου. Πάρ' το μαζί σου και πέστε μπροστά. Αργύρη, τι θες? Σε περίμενα στο ξενοδοχείο, δεν ήρθες? Δεν μπόρεσα. Θα τα πούμε αύριο. Φύγε τώρα. Τι παράπει, ρε, δεν μπόρεσες, θα τα πούμε αύριο? Σου λέει ο άλλος πάνε να με κλείσει μέσα. Δεν... Άνοιξε. Άνοιξε που θα τα πούμε αύριο. Άνοιξε. Θα έρθω αύριο στο ξενοδοχείο σου. Φύγε τώρα, σε παρακαλώ. Τι λέει, ρε, μου φαίνεται δεν μπόρεσα να τα ακούσει τα πινελίκια σου εσύ. Έλα, κατέβα με κάνεις έξω φρενών. Κατέβα κάτω, δεν πάω πουθενά. Κατέβα. Κατέβα γάμο τη ζωή μου, γάμο. Κατέβα. Άνοιξε γάμο τη ζωή μου, κατέβα κάτω! Θα σπάσω κανένα πόρτα, σου λέω. Άνοιξε γάμο το κερατό μου, γάμο τη ζωή μου, γάμο, άνοιξε! Άνοιξε, θα σπάσω κανένα πόρτα, στο λέω. Άνοιξε, Μαρία! Άνοιξε! Τι τρέχει, θα σηκώσει τη γειτονιά στο πόδι? Ρε, ας το διάλογο φύγει από εδώ. Άνοιξε! Μαρία, γάμο το κερατό μου, άνοιξε, θα σπάσω την πόρτα, στο λέω! Να σου πω, πάμε να πιούμε ένα ποτό και να εγώ. Ρε, δεν καταλαβαίνει, σου λένε. Φύγε από εδώ πέρα κι εσύ. Άδε, αφού σου λέω θα έρθει στο ξενοδοχείο, γιατί δεν με ακούς, ρε Αργύρη, γιατί δεν με ακούς ποτέ, γιατί? Εσύ δεν με ακούς και πιστεύεις αυτόν, σου λέω θα με κλείσει μέσα, γιατί να έρθει μαζί μου, πιστεύεις αυτόν? Έλα, προχωρά τώρα. Φυσέ με. Αφήσε την, θα φωνάξω την αστυνομία. Χριστέ μου. Ασθενοφόρο, παιδιά. Ασθενοφόρο, παιδιά. Κάλεσε, κάλεσε, ασθενοφόρο.
Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω κι άσπρα φορώ. Όταν πενθώ, να με λυπούνται οι άλλοι, δεν το πάω και κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά. Μα είναι κάτι δίλημα που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σε έχω έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ. Μα είναι κάτι απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σε έχω έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ.